Γιάννης Βαράκλας γεννήθηκε στη Μικρά Ασία γύρω στο 1914. Οι γονείς του καθόταν στα προσφυγικά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Είχε 4 αδέλφια, τον Βασίλη, τον Γιώργο, τον Μιχάλη και μια αδελφή την Αργυρό. Όταν το σκότωσαν ήταν 33 χρονών και είχε 2 παιδιά. Το επάγγελμά του ήταν μικρέβορος και είχε κάνει και παντοπολείο. Ήταν οργανωμένος στο ΚΚΕ, όπως και οι άλλοι 3 που εκτελέστηκαν στις 3 Σεπτέμβρου του 1947. Και αυτό φαίνεται ότι το ήξεραν οι παντουβάδες ή όποιος τους κατέδωσε. Το σκότωσαν μαζί με τον Τζανετή κοντά στο εργοστάσιο του Καβάλη. Αθάνατος. Αθάνατος. Ο Μιχάλης Τζανετής γεννήθηκε γύρω στο 1917 στη Μικρά Ασία. Το επάγγελμά του ήταν αγρότης. Ο Βαράκλας ή ο Τζανετής ήταν πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού Νέες Κλαζομενές που ήταν ο μεγαλύτερος. Πιθανότερο να ήταν ο Τζανετής, καθώς γνωρίζουμε ότι ήταν αγρότης. Ήταν και αυτός οργανωμένος στο ΚΚΕ. Σκοτώθηκε και αυτός, τον σκότωσαν και αυτόν οι παντουβάδες μαζί με τους χωροφύλακες στις 3 Σεπτέμβρου του 1947. Αθάνατος. Αθάνατος. Ο Τζίκας γεννήθηκε γύρω στο 1920. Το επάγγελμά του ήταν υποδηματοποιός. Ήταν μέλος και στέλεχος του ΚΚΕ. Και μάλιστα ο γραμματέας της οργάνωσης του ΚΚΕ στην περιοχή. Όταν το σκότωσαν ήταν 26-28 ετών και ήταν παντρεμένος με 2 παιδιά και γυναίκα έγκυος τον 7ο μήνα. Με υπόδειξη καταδοτών ρουφιάνων, σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, το βράδυ της 3ης Ιουλίου του 1947 οι παρακρατικοί του Παντουβά και χωροφύλακες μπήκαν στα σπίτια τους και σήκωσαν από τα κρεβάτια τους τον Χρήστο Τζίκα και τους υπόλοιπους 3. Τον Χρήστο Τζίκα τον οδήγησαν στην περιοχή του γερμανικού νεκροταφείου, το σημερινό γήπεδο ΠΟΑ. Τον κρατούσε ένας μπράβος του Παντουβά. Επειδή ο Χρήστος περίμενε το τρίτο του παιδί, του έδωσε το ρολόι και τη βέρα του ως αντάλλαγμα, για να μην του προκαλέσει θανάσιμο τραύμα. Πράγματι, δεν πέθανε αμέσως. Τον βρήκαν γύρω στις 9 το πρωί και τον μετέφεραν στην κλινική Ευαγγελισμό, όπου δεν άντεξε από την αιμορραγία. Είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα ρήξη ύπατος και πέθανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 4ης Ιουλίου. Όταν ήταν στην κλινική, εν ζωή ακόμα, πήγε η αστυνομία να κάνει δίθεν ανάκριση για να μάθουν τους δολοφόνους, οι οποίοι ήταν φυσικά άγνωστοι, όπως καταλαβαίνετε. Στους γιατρούς δεν επιτράπηκε να του παράσχουν την απαιτούμενη βοήθεια, με αποτέλεσμα να καταλήξει. Στην κηδεία του Χρήστου μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και ήρθε η αστυνομία για να τους διώξει ώστε να μην εξελιχθεί σε μεγάλη διαδήλωση. Αθάνατος. Αθάνατος. Ο Εμμανουήλ Σακελάρης ή Σακελάριος γεννήθηκε γύρω στο 1912 και η καταγωγή του ήταν από την Κάλυμνο. Είχε παντρευτεί από τη Σιτία και συγκεκριμένα από το Χαμέζη Σιτίας. Το επάγγελμά του ήταν τσαγκάρης. Με την οικογένειά του κατοικούσε στην Αθήνα στα Ταμπούρια. Αλλά φαίνεται ότι το κυνηγούσαν καθώς ήταν μέλος του ΚΚΕ και γι' αυτό ήρθε στο Ηράκλειο. Ήταν πατέρας της γνωστής τραγουδίστριας Ρίτας Σακελαρίου, η οποία όταν ερχόταν στο Ηράκλειο πάντα έλεγε ότι εδώ έφαγαν τον πατέρα μου που ήταν κομμουνιστής. Το ξημέρωμα της 3ης Ιουλίου του 1947, στο αιματηρό μπλόκο του Ατσαλένιου, χωροφύλακες και παρακρατικοί του Παντουβά συνέλαβαν και το Σακελάρι. Τότε ήταν περίπου 35 ετών. Μεταξύ του εργοστασίου Καβάλη και της πλατείας Συνάνη, στο αδέλι του Κουρυπίνη, που βρισκόταν στην ύλο Πάλμε προς τον Παθηπέτρου, τον δολοφόνησε. Αθάνατος. Αθάνατος. Της Τομεακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Στεφάνη θα καταθέσει η Λίνα Ανδρουλάκη, μέλος του Τομεακού Γραφείου της Τομεακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο Ηράκλειο. Αθάνατος. Μέλος του Τομεακού Συμβουλίου του Μαθητικού Τομέα της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας στο Ηράκλειο. Αθάνατη. Αθάνατη. Και εκ μέρους της ΠΕΑΕΑ και των απογόνων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, Στεφάνη θα καταθέσει ο Τάσος Κιώτης, πρόεδρος του παρατήματος ΠΕΑΕΑ, ΔΟΥΣΟΕ και φίλων της Εθνικής Αντίστασης και Απογόνων και μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΚΚΕ. Αθάνατη! 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 Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στην τελευταία αυτή. Πραγματικά είναι
πολύ συγκινητικό και για μας που έγινε σήμερα αυτή η τελετή και η κατάθεση των στεφάνων. Όποιος θέλει να ενισχύσει και οικονομικά στη μνήμη των αγωνιστών τα χρήματα θα μαζέψει ο σύντροφος ο Θεώτης ο Τάσος. Εμείς δίνουμε και τη συνέχεια στα επόμενα αγωνιστικά ραντεβού που θα έχουμε το επόμενο διάστημα και σε απεργιακές μάχες και στους δρόμους και στις εκλογικές μάχες που θα έχει η χρονιά η οποία έρχεται. Αλλά και μάλιστα τώρα και μέσα του Δεκέμβρη στις 16 που οργανώνουμε μεγάλη συναυλή αφιέρωμα στο Μίκη το Δωράκι στην Αστόρια, οπότε δίνουμε και αυτή τη συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους και καλούς αγώνες.